Αντιδράσεις προκαλεί στην Ουκρανία ο αποκλεισμός του Darth Vader από την κούρσα των προεδρικών εκλογών. Υποστηρικτές του, φορώντας στολές χαρακτήρων από τον πόλεμο των άστρων, διαμαρτυρήθηκαν εξ από τα γραφεία της Εκλογικής Επιτροπής στο Κίεβο. Ο σατανικός ήρωας πάντως δεν πτωείται και υπόσχεται να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Στόχος μας είναι να πάρουμε πίσω την Κριμαία σε 3 ημέρες. Έχω ένα μικρό πράγμα που χρειάζεται ο Πούτιν. Σε αντάλλαγμα θα μας επιστρέψει την Κριμαία, λέει ο Darth Vader. Ο πρόεδρος του Ουκρανικού Διαδικτυακού Κόμματος, που στηρίζει την υποψηφιότητα του άρχοντα των Σιθ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό. Το κόμμα μας στηρίζει την υποψηφιότητα ενός ρομπότ. Κανένα ρομπότ δεν βρέθηκε ποτέ στην εξουσία. Ένα ρομπότ δεν μπορεί να υποκύψει στη διαφθορά. Ο Darth Vader προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο. Γι' αυτό αποκλείστηκε από την εκλογική κούρσα. Τον φοβούνται, δηλώνει και δείχνει να το πιστεύει ο Ντμίτρι Γκολούμποφ. Πίσω από τη μάσκα και τη μαύρη κάπα κρύβεται ένας άγνωστος διαδηλωτής, ο οποίος, φορώντας τη στολή του Darth Vader, έδινε συχνά το παρόν στην πλατεία Ανεξαρτησίας την περίοδο των διαδηλώσεων.